Κυρία Γιάμαλη, η δράση και οι επιθέσεις των φασιστοειδών στη Σταυρούπολη είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη και απαιτεί και λαϊκή επαγρύπνηση και δράση, ετοιμότητα να δυναμώσει η πάλη του λαού για τον φασισμό, ενάντια στον φασισμό, ενάντια σε ένα σύστημα που τον θρέφει, και αυτό το σύστημα είναι αυτό που υπηρετεί ο κύριος Σημόπουλος. Ένα χρόνο μετά από την καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Που αν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία δεν θα είχε καταδικαστεί. Ο ευρύτερος ακροδεξιός εθνικιστικός χώρος βρίσκεται σε μια διαδικασία ανασύνθεσης. Σε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν και νέα μορφώματα όπως αυτό του Κασιδιάρη που έρχεται μετά από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής για να καλύψει το κενό. Και είναι δυνάμεις που χρησιμοποιούνται απέναντι στο οργανωμένο λαϊκό κίνημα, απέναντι στο ΚΚΕ και την ΠΝΕ, σε κάθε έναν από εμάς, σε κάθε μια που αντιστέκεται, προβληματίζεται και είναι και σε ριζοσπαστική κατεύθυνση. Η κυβέρνηση λοιπόν επέλεξε να κινηθεί ανάμεσα σε δύο πράγματα. Ανάμεσα στην ανοχή απέναντι σε αυτά τα φασιστικά στοιχεία και φαίνεται και από αυτά τα σκοταδιστικά απαράδεκτα που είπε ο κύριος Σημόπουλος. Ανοχή λοιπόν απέναντι στα φασιστικά στοιχεία και να ξαναζωντανέψει από την άλλη αυτή τη χρεοκοπημένη θεωρία των δύο άκρων και να ενισχύσει ταυτόχρονα και μία συζήτηση που λέει έξω τα κόμματα από τα σχολεία. Άλλωστε αυτό δείχνουν και οι απαράδεκτες τοποθετήσεις του Υπουργείου Παιδείας. Κύριε Συντιχάκη, μείναμε εκεί που λέγατε ότι η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να βγούνε τα κόμματα από τα σχολεία και συμφωνούσε ότι αυτή είναι μια σωστή άποψη ο κύριος Σημόπουλος. Παρακαλώ να το πιάσουμε από εκεί. Ναι, είναι ακριβώς η ίδια άποψη των ακροδεξιών στοιχείων. Ήταν η άποψη της Χρυσής Αυγής, η άποψη του Κασιδιάρη, είναι η ίδια η άποψη των φασιστοειδών που δρούν στη Σταυρούπολη. Είναι η άποψη του μέσου Έλληνα, κύριε Συντιχάκη, που θέλει το παιδί του να πάει σχολείο και να μάθει γράμματα. Κύριε Σημόπουλε, δεν μπαίνω στη διαδικασία να κάνω διάλογο μαζί σας. Εσείς το πήγατε πολλά βήματα πιο μπροστά από την επίσημη γραμμή της κυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας, ακόμα και του κυρίου Συρίγου, με τους απαράδεκτους συμψηφισμούς των εγκληματικών φασιστικών στοιχείων με τους διαδηλωτές. Το πήγατε πολύ πιο πέρα. Αυτή η κυβέρνηση που κρατά ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε εγκληματικές φασιστικές ομάδες και σε όσους αγωνίζονται, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία των δύο άκρων, είναι αυτή που χτύπησε την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και δείχνει πώς εννοεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας τη στήριξη όσων διδάσκουν τα παιδιά του λαού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, υπάρχει πολιτική κάλυψη των φασιστοειδών στην εγκληματική τους δράση και η πολιτική αυτή κάλυψη έρχεται από επίσημα χείλη ακόμα και της κυβέρνησης, έχουν την κάλυψη της κυβέρνησης, όπως είχαν και την κάλυψη της αστυνομίας στη Σταυρούπολη, την κάλυψη της αστυνομίας, όπως είχαν και την κάλυψη της διεύθυνσης του σχολείου. Διότι, για παράδειγμα, η ίδια η διεύθυνση που ενδιαφέρεται και καλεί την αστυνομία με κάθε ευκαιρία όταν οι μαθητές διεκδικούν καλύτερο σχολείο στο ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης, είναι η ίδια διεύθυνση που έκανε τον τροχονόμο, για να μην πω το Κινέζο, στα φασιστοειδή και τους έδινε το ελεύθερο να κυκλοφορούν εξοπλισμένοι μέσα στο σχολείο. Αλλά για να βάλουμε και τα πράγματα λίγο στη θέση τους, ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του, χωρίς να ταυτίζεται προφανώς με τη Νέα Δημοκρατία στα ζητήματα της επιχειρηματολογίας, επέλεξε να σηκώσει τους τόνους, ενώ και ο ίδιος έχει τη φωλιά του λερωμένη. Την έχει λερωμένη διότι διαφημίζει ως τίμιος θεματοφύλακας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις επίσημες πολιτικές για τη θεωρία των δύο άκρων, την ανιστόρητη ταύτιση του ναζισμού με αυτόν που τον τζάκισε, δηλαδή το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Δεν θέλω να αναφερθώ. Ποτέ έγινε αυτό. Δεν θέλω να.
Βεβαίως είναι τα αντικομμουνιστικά μνημόνια που έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας παραπέμπω για την κοινή ανακοίνωση στη Ρουμανία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ψυχρό πόλεμο που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας. Επιχειρείτε να κάνετε ταύτιση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν θα πω για τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, για το Καστελόριζο και πάει λέγοντας. Θα σας πω το πρόσφατο κάλεσμα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που έγραφαν στην Αυγή ότι όσοι κοροϊδεύτηκαν ή απογοητεύτηκαν από τη δεξιά θα είναι μαζί μας. Ας είναι, λέει, και συντηρητικοί, θρησκευόμενοι και εθνικιστές. Γιατί? Γιατί πρέπει να χαϊδεύσουμε τα αυτιά και των συντηρητικών και των ακροδεξιών και των εθνικιστών. Κύριε Συνδικάκη, λοιπόν, τώρα επιχειρείτε τέρας, σε ένα τέτοιο γεγονός να ταυτίσετε τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι δυνατόν. Νομίζω ότι κάνετε ένα πολιτικό ατόπιμα με την έννοια ότι μιλάμε για ένα συγκεκριμένο θέμα και προσπαθείτε να ταυτίσετε. Τι να πείτε δηλαδή τώρα. Ταυτίζετε το ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Αδιάψευτος μάρτυρας. Αδιάψευτος μάρτυρας. Η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Αντικομμουνιστικών Μνημονίων. Η υπογραφή του κυρίου Τσίπρα στη Ρουμανία για τον ψυχρό πόλεμο, για την ταύτιση, για τη θεωρία των δύο άκρων. Αδιάψευτος μάρτυρας, αυτά που έγραψαν τα στελέχη στην Αυγή. Τον φασισμό βαθιά καταλαβέτων δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον. Ωραία, κύριε Συντηχάκη, μου επιτρέπετε να σας πω κάτι. Τελειώνω με τους στίχους του Φόντα Λάδη, διότι τη μάχη της απομόνωσης των φασιστοειδών τη δίνουμε μαζί με τη μάχη σήμερα για τα σύγχρονα δικαιώματά μας. Θέλει λοιπόν να είμαστε σε επαγρύπνηση. Τους ενοχλεί η δράση του ΚΚΕ, τους ενοχλεί η δράση της ΚΝΕ, τους ενοχλεί η λαοθάλασσα, η κόκκινη λαοθάλασσα στα φεστιβάλ της ΚΝΕ το προηγούμενο διάστημα, τους ενοχλεί η καθαρή και στέρεα θέση του ΚΚΕ ακόμα απέναντι και στην αστική δημοκρατία. Δεν κατάλαβα, δεν είναι δημοκρατία το να μην συμφωνείς με την αστική δημοκρατία? Πάντως, γιατί κυρία Συντηχάκη, θα μου επιτρέψετε, στη Θεσσαλονίκη ξύλο έφαγαν και τα ΕΑΤ. Είναι λίγο πιο ευρύ. Επιτρέπεται ο κύριος Σιμόπουλος να διαφωνεί με τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό και δεν επιτρέπεται σε μένα και στο ΚΚΕ να διαφωνεί με αυτό που πιστεύει ο κύριος Σιμόπουλος? Από πού προκύπτουν όλα αυτά? Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Το λέτε εσείς. Δεν είναι το ίδιο. Έχουμε αστική δημοκρατία. Το λέτε εσείς, κύριε Σιμόπουλε. Δεν το ίδιο. Δεν συμβιβάζεστε. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Σιμόπουλε, σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Σιμόπουλε, το ΚΚΕ έχει δώσει ποτάμια αίματος για αυτή τη χώρα, για αυτή την πατρίδα, όταν οι δικές σας παρατάξεις επέρνανε το χρυσό και πήγανε στο Κάιρο και αφήνανε το λαό να βγάλει. Κυρία Γιαμάλη, για να λήξει το ζήτημα, εξ αρχής, να μην κρατάει ο κύριος Αμανατής μόνο αυτό που θέλει, εξ αρχής είπα ότι προφανώς δεν μπορώ να ταυτίσω τον ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία στα ζητήματα της επιχειρηματολογίας και της τάσης απέναντι στη Χρυσή Αυγή και στα μορφώματα, αλλά δεν έχει και την έξωθεν καλή μαρτυρία ο ΣΥΡΙΖΑ γύρω από αυτά τα ζητήματα και το απέδειξα με πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Εάν έχει τη δυνατότητα να μου τα ανατρέψει αυτά τα παραδείγματα ο κύριος Αμανατίδης, ιδού η ρόδος, ιδού και το πείδημα. Επιτρέψτε μου, τοποθετήστε όλοι, αλλά να πούμε κι εμείς. Αλήθεια, τι σχέση έχουν τα φυλάδια με τους σουγιάδες, τα αεροβόλα, τα κατσαβίδια, τα ρόπολα, τις μολότο που επιστρατεύτηκαν από τα φασιστοειδή? Είπε κανείς ότι έχουν. Έτσι, με τα φυλάδια και τις αγωνιστικές διεκδικήσεις. Εάν ακολουθήσουμε τη θεωρία τη δική σας, επιτρέψτε μου, εάν ακολουθήσουμε, κύριε Σιμόπουλε, τη θεωρία τη δική σας, αυτή την άρρωστη θεωρία, θα καταλήξουμε να ρίξουμε και ευθύνες στη δημοσιογράφο που ξυλοκοπήθηκε γιατί τράβηξε φωτογραφίες.
Εκεί καταλήγει η λογική σας. Δεν άρα είπα, λοιπόν εσείς ρίχνετε μήλο στο νερό πλευρά των φασιστοειδών. Ρίχνετε φωτίζω, νερό στο μήλο των φασιστοειδών. Αυτό κάνετε. Και τις ευθύνες του ΚΚΕ για την κατάσταση η οποία λοιπόν, υπάρχει δίνετε στα εξετάσεις, κύριε Σιμόπουλε. Δίνετε εξετάσεις. Τι εξετάσεις. Γιατί επιδιώκετε να συντηρήσετε τη χρυσή αυτή. Δεν δίνω σε κανέναν εξετάσεις. Στοιχεία ως σιδερογροθιά απέναντι στο λαϊκό κίνημα. Και όταν αποφυλακιστούν οι χρυσαυγίτες, γι' αυτό τους συντηρείτε τώρα και τους κάνετε τις πλάτες σε μια αντιλαϊκή πολιτική και πάλι θα εμφανιστούν. Μάλιστα. Και πάλι θα εμφανιστούν. Πάμε, κυρία Γιαβαλή, την ώρα που τα σχολεία, τα νοσοκομεία, οι υπηρεσίες στενάζουν από ελλείψεις και να υποχρηματοδότηση, η κυβέρνηση επέλεξε να εκφραστεί με βία, με χημικά και αύρες. Και έκανε επίδειξη όλου του προστασίου της Ελλάς με αύρες. Τώρα δεν μπορώ να μην το πω ότι είχαν αγοραστεί επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, μην με κατηγορήσετε γι' αυτό. Χρησιμοποίησε μάθη, χρησιμοποίησε χημικά ενάντια ενός συλλαλητηρίου δασκάλων και έκανε καθηγητών. Έκανε και κάτι καλό ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Συνδυχάκη. Αγόρασε αύρες. Λοιπόν, μην επεμβαίνετε παντού, κύριε Σιμόπουλε. Είμαι μόνος τώρα και είναι 7-8 εκεί. Λοιπόν, για την ουσία της αξιολόγησης, επιτρέψτε μου, η κυβέρνηση πραγματικά προκαλεί τον κόσμο της εκπαίδευσης. Αλήθεια, για ποια αξιολόγηση μιλάει η κυβέρνηση τη στιγμή που έχει αφήσει εντελώς αβοήθητος τους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν μπροστά σε μία οθόνη να επικοινωνήσουν με τους μαθητές? Αν η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας είχαν πρόθεση να στηρίξουν τη λειτουργία των σχολείων και να βοηθήσουν την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, θα έπρεπε να είχαν ακούσει τις δίκαιες διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών σωματείων. Αυτών των εκπαιδευτικών σωματείων σήμερα που είναι αντίθετη στην εφαρμοζόμενη αξιολόγηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Η αξιολόγηση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η αξιολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν είναι καλή αξιολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ και κακή της Νέας Πάντως, Δημοκρατίας. Πάντως, καλή κακή την ήθελαν οι εκπαιδευτικοί την αξιολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το σωματείο τους. Ακούστε να σας πω, όταν κάποιος ακούει την έννοια της αξιολόγησης, ακούγεται πάρα πολύ έβηχα, και εμένα με ρωτήσετε γενικά για την έννοια της αξιολόγησης, θα σας πω βεβαίως είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά η αξιολόγηση έτσι όπως την εννοούν τα κόμματα εξουσίας, τα αστικά κόμματα, θα οδηγήσει στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Δηλαδή τι, θα είναι η μεγαλύτερη υποβάθμιση του σχολείου, η μεταφορά της ευθύνης για όλα τα προβλήματα στους γονείς, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς. Και υπάρχει διεθνή πείρα των αξιολογούμενων σχολείων σε πάρα πολλές χώρες που έχει οδηγήσει στο λειτουργικό αναλφαβητισμό, στη σχολική διαρροή και στους ταξικούς φραγμούς. Μάλιστα. Αυτή είναι η αξιολόγηση. Κύριε Συντυχάκη. Άρα λοιπόν, και να κλείσω με αυτό, δεν καθορίζει η αξιολόγηση το τι εκπαιδευτικό σύστημα έχεις, αλλά το εκπαιδευτικό σύστημα και η κοινωνία καθορίζει το τι αξιολόγηση θα πάρεις. Άρα λοιπόν, στο καπιταλιστικό σύστημα και με ένα εκπαιδευτικό σύστημα που υπηρετεί έτσι και αλλιώς την αγορά, ναι, η αξιολόγηση θα έρθει να την υπηρετήσει. Είτε έχει συριζαϊκό πρόσημο, είτε έχει Σαφές. Πρόσημο της Νέας Δημοκρατίας.